Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσαν για την συλλογή φαρμάκων, τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Έχουμε κάνει τις αναρτήσεις που μπορεί τελικά ο κάθε συμπολίτης μας να αφήσει από το υστέρημά του, όχι από το πλεόνασμά του, ό,τι μπορεί. Είπαμε ότι είναι στην Εθνική Πινακοθήκη το πρώτο σημείο συγκέντρωσης. Είναι στο κοινωνικό παντοπολείο που είναι στον περιφερειακό του Καστρομινά. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη κίνησή μας και βέβαια δεν θα σταματήσει εκεί. Η άλλη κίνηση ήταν ότι ανταποκριθήκαμε στην ενημέρωση που μας έγινε αν μπορούμε να φιλοξενήσουμε παιδιά από πυρόπληθες περιοχές. Χωρίς καμία προϋπόθεση λοιπόν ο Δήμαρχος άμεσα είπε ναι. Και όταν λέω χωρίς καμία προϋπόθεση, δεν βάλαμε το ζήτημα ότι ξέρετε πρέπει να στείλει το Υπουργείο χρήματα για να δούμε πού θα τους φιλοξενήσουμε. Ήταν αυτό το οποίο βγήκε από την καρδιά και την ψυχή μου άμεσα. Μπορούμε λοιπόν να φιλοξενήσουμε 100 έως 150 παιδιά. Και νομίζω ότι αν χρειαστεί και περισσότερα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να φιλοξενήσουν παιδιά και στα σπίτια τους. Το κόστος μέσα από το υστέρημα του Δήμου, αν θέλετε, θα το καλύψουμε. Θα το καλύψουμε. Ο Δήμαρχος θα κάνει τα πάντα για να καλύψει την παραμονή των, την σύντηση, τη διατροφή τους και οτιδήποτε άλλο μπορούμε τελικά να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε αυτή την ώρα. Είμαστε μακριά γιατί αν είμαστε κοντά θα μπορούσαμε να στείλουμε και μηχανήματα και βιτιοφόρα κλπ. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε κοντά τους. Όχι μόνο όσο τα φώτα της ράμπας είναι αναμένα και όσο τα γεγονότα μας τρέχουν. Πρέπει να ασχοληθούμε και όταν κλείσουν, όταν πέσει η αυλαία και τα φώτα της ράμπας, γιατί θα είναι πολύ δύσκολα για τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους, έμειναν ξαφνικά στο δρόμο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει το επόμενο διάστημα, τον επόμενο χρόνο, τα επόμενα 2-3 χρόνια, θα πρέπει να μην ξεχάσουμε, και εκείνους αλλά και όσους έχουν δοκιμαστεί. Πρέπει δηλαδή να αναλυφθεί πολύ δυνατή και μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε τελικά να απουλώσουμε πληγές και να βγούμε στο ξέφωτο κάποια στιγμή και να πορευτούμε στην πορεία της ζωής.